Γεια σας, κορίτσια μου. Σήμερα θα σας δείξω ένα μακιγιάζ που είναι πολύ τάση φέτος το καλοκαίρι και αυτό είναι το μπλε eyeliner. Πριν αρχίσουμε λοιπόν το μακιγιάζ μας, το πρώτο πράγμα που τοποθετούμε στο πρόσωπό μας είναι το primer. Βοηθάει πάρα πολύ, κάνει τέλειο καμβά για την εφαρμογή του μακιγιάζ, λιένει λεπτές γραμμές και πόρους και μας βοηθάει πάρα πολύ στο αποτέλεσμα και είναι και oil free. Είναι πάρα πολύ βελούδινη η υφή του, θα το δείτε και εσείς θα το αισθανθείτε με το που θα το πιάσετε στα χέρια σας. Βοηθάει και δίνει τέλειο αποτέλεσμα. Όταν θα τελειώσετε το μακιγιάζ σας, θα το δείτε αυτό που σας λέω. Τώρα πάμε στο make-up. Το συγκεκριμένο make-up το αγαπάτε οι περισσότερες. Γιατί δεν βγαίνει στα ρούχα, είναι μεγάλης διάρκειας. Η συγκεκριμένη βάση, επειδή όσες θέλουν περισσότερη κάλυψη, γιατί άλλες επιδερμίδες θέλουν λιγότερη, άλλοι περισσότερη, μπορούν να το χρησιμοποιήσουν σκέτο. Οι άλλες που θέλουν λιγότερη βάση και πιο διαφάνεια, μπορούμε να το αναμίξουμε με τον ορό. Βάζουμε εδώ 2-3 σταγόνες και βάζω και εδώ τη βάση μου και περνάω στο πρόσωπο. Κατεβάζω πάντα και λίγο λαιμό. Φανταστικό, το είδατε, μέσος πως κάλυψε τα πάντα. Αφού τελειώσαμε τη βάση μας, πάμε φυσικά στο corrector. Το corrector, όπως έχουμε πει και θα το λέω και σε κάθε βίντεο, είναι πολύ σημαντικό προϊόν, γιατί αποχρωματίζει τον κύκλο. Όσες έχετε σοβαρά προβλήματα, θα πρέπει να διαλέξετε το χρώμα ακριβώς που σας ταιριάζει, δεν είναι μόνο ένα χρώμα, αναλόγως το χρώμα του κύκλου, θα παίρνετε και αντίστοιχο χρώμα corrector. Συνεχίζουμε με το concealer και εδώ σας έχω μία έκπληξη. Και εδώ κάνουμε ακριβώς την ίδια δουλειά. Η Estée Lauder έχει τον ορό για τα μάτια, το οποίο κάνει ακριβώς την ίδια δουλειά όπως σας είπα πριν και με το make-up. Και βάζω 2 σταγόνες από τον ορό. Και αναμειγνύω με το concealer. Είναι απίστευτο το αποτέλεσμα. Και είναι και από τα αγαπημένα μου, γιατί πραγματικά δεν σπάει. Βάζουμε το κονσίλερ μας για φως και λάμψη στο μάτι και από εδώ. Βασικά το κονσίλερ αυτή είναι η δουλειά του. Να δίνει φως και να φαίνεται τα μάτια μας πιο ξεκούραστα. Και όχι για να σβήνει τους μαύρους κύκλους. Και εδώ. Βάζω και λίγο εδώ πέρα στις ρινοπαριακές. Άμα έχουμε και σκούρο καπάκι, κάποιες κοπέλες έχουν πιο σκούρο καπάκι στο πάνω μέρος του ματιού εδώ, μπορούμε ελάχιστα να το περάσουμε. Πάρα πολύ ελάχιστα όσο έχει μείνει στο δάχτυλο. Όχι πολύ, γιατί μπορεί να σας κάνει, αν δεν είναι σταθερό, μπορεί να σας κάνει γραμμές. Το επόμενο μας βήμα βέβαια είναι η πούδρα, που βάζουμε πάρα πολύ λίγη ποσότητα. Γιατί θα πόνει το δέρμα. Συνεχίζουμε με τη σκιά στο μάτι και δουλεύουμε στην εσοχή εδώ, στο κόκαλο βασικά, τονίζουμε το βάθος του ματιού μας και το βγάζουμε και λίγο προς τα έξω. Δουλεύω πάρα πολύ καλά να μην μου κάνει γωνίες και σβήνω προς τα έξω. Και τοποθετώ και λίγο όσο παίρνει δηλαδή στο καπάκι. Και βάζουμε την ίδια σκιά στο κάτω βλέφαρο. Δεν το κάνουμε να έχει πάρα πολύ μεγάλη ένταση, απλά περνάμε. Πριν συνεχίσουμε με το μπλε eyeliner, πάμε στα φρύδια. Λοιπόν, τονίζω, αυτό που τονίζω είναι το τόξο μου, που είναι στα 3 τέταρτα του ματιού μου. Εδώ. Και πάω από την άλλη. Εδώ έχω μία μικρή τρύπα, βάζω εδώ λίγο περισσότερο. Δεν το πατάω πάρα πολύ το μολύβι. Γεμίζω τα κενά όμως χωρίς να είναι γραμμή. Και συνεχίζω και το πατάω λίγο προς τα έξω, που θέλω να δώσω περισσότερη ένταση. Και το συγκεκριμένο έχει και βουτζάκι, το οποίο βοηθάει πάρα πολύ. Άμα σε έχει πέσει και λίγο παραπάνω μολύβι, άμα το ξύσουμε λίγο και το χτενίσουμε, αμέσως απαλύνει και γίνεται πιο φυσικό.
Οπότε βοηθάει το μουτζάκι. Λοιπόν, τέλος με τα φρυδάκια μας. Και πάμε στο μπλε eyeliner. Ήρθε λοιπόν η ώρα του μπλε eyeliner. Είναι πάρα πολύ ωραίο μακιγιάζ. Θέλει όμως προσοχή. Θέλει με μέτρο. Αρχίζω ρίζα-ρίζα. Και το συγκεκριμένο πινελάκι, να ξέρετε ότι βοηθάει πάρα πολύ. Είναι πολύ ιδιαίτερο. Και πραγματικά βοηθάει στη γραμμή. Ρίζα-ρίζα, ρίζα-ρίζα στη βλεφαρίδα μας. Α, φανταστικό βγαίνει. Είναι εύκολο, κορίτσια, μην το βλέπετε. Βοηθάει πάρα πολύ το συγκεκριμένο πινελάκι, να σας πω την αλήθεια. Αφού το πάω πρώτα σιγά, μετά αρχίζω και δίνω ένταση. Βλέπετε, το πατάω λίγο περισσότερο. Μαλακές κινήσεις και σιγά. Πολλά κορίτσια μου λέτε ότι κάποια κορίτσια έχουν καθοδικά μάτια, δεν μπορούν να πετύχουν το eyeliner. Θα σας πω 1-2 τυψάκια. Θέλει λίγη πρακτική και είμαι σίγουρη ότι το πετύχετε. Λοιπόν, συνεχίζω εγώ εδώ. Δεν παίρνω ακριβώς το σχήμα του ματιού για να το πάω ακριβώς προς τα κάτω, γιατί θα μου βγει και τη γραμμή προς τα κάτω. Το σταματάω λίγο πριν το τέλος και συνεχίζω ευθεία. Δημιουργούμε, όπως βλέπετε, ένα μικρό τριγωνάκι. Στο άνοιγμα όμως του ματιού έρχεται και φαίνεται ευθεία. Αυτό είναι που θα πρέπει να προσπαθήσετε. Κορίτσια, μωρίστε. Τελείωσε. Με τον ίδιο τρόπο που λέτε, κάνουμε και το άλλο. Είδατε αμέσως πως μεγάλωσε το μάτι. Μην τη φοβηθείτε τη γραμμή, θέλει λίγη πρακτική. Αλλά είμαι σίγουρη θα τα καταφέρετε. Και είμαι έτοιμη να ενισχύσω το βλέμμα μου μια εντυπωσιακή μάσκαρα. Ζηλεύω εσάς που έχετε έντονες και μεγάλες βλεφαρίδες. Δεν έχω εγώ, οπότε δίνω πάρα πολύ μεγάλη βάση. Κάνω την πρώτη στρώση, περιμένω να στεγνώσει και μετά την ξαναπερνάω και ξανά πάλι το ίδιο. Τελειώσαμε σχεδόν με τα μάτια, γιατί θα επανέλθω και συνεχίζουμε με το contouring. Το συγκεκριμένο πινέλο βοηθάει πάρα πολύ για να κάνω το κόψιμό μου. Και ειδικά για πρόσωπα τα οποία είναι λίγο πιο στρογγυλά, βοηθάει αρκετά. Αρχίζω από το πάνω μέρος του αυτιού μου και συνεχίζω εδώ. Όχι έτσι, ούτε εδώ να κάνει μια μαύρη γραμμή. Από εδώ και προς τα κάτω. Εδώ και προς τα κάτω. Αναλόγως το χρώμα, για να μπορεί να γράψει το πρόσωπό μας, διαλέγουμε κιόλας. Εγώ διαλέγω το πιο σκούρο και εδώ. Και ανεβάζω και λίγο εδώ. Το βλέπετε αμέσως. Λίγα πράγματα. Με μέτρο. Και από εδώ. Πάλι από το πάνω μέρος του αυτιού, από εδώ από το κρόταφο και συνεχίζω προς τα κάτω. Και όχι πάρα πολύ, γιατί αν θα βάλετε μετά ρούς, θα σας κάνει μαυρίλα. Και ειδικά ρούς με γυαλάδα. Και βάζω και κρόταφο. Είναι ωραίο να έχει βάθος. Και εδώ. Και εδώ. Και κάτω. Τονίζουμε το περίγραμμα του προσώπου. Το λευκό λοιπόν, το βάζω με ένα άλλο πινελάκι. Παίρνω. Και το βάζω σαν highlighter εδώ. Εδώ. Και το περνάω και εδώ πέρα. Είναι πάρα πολύ ωραία γιατί κάνει έτσι λίγο τα χιλάκια πιο ωραία. Και τονίζει και το περίγραμμα του χιλιού μας. Που είναι πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Και συνεχίζω εδώ. Γενικώς στο τάφ. Χωρίς υπερβολή. Με να μου πέσει λίγο παραπάνω εδώ πέρα, το σβήνω. Δεν είναι να παθαίνουμε πανικό. Και συνεχίζω εδώ, κάτω από το μάτι και περιμετρικά, χωρίς υπερβολές.
Σας έχω πει, για να μπαίνει το σωστά το ρούς, χαμογελάμε πάντα. Βοηθάει πάρα πολύ για να μας δείξει το χαμόγελό μας, πού ακριβώς θα τοποθετήσουμε το ρούς. Βλέπετε? Εδώ. Και το κάνουμε blending, δηλαδή το βάζουμε και λίγο προς τα κάτω, για να το ενώσουμε με το κοντούρι μας. Να μην κάνει καφέ εδώ, ο ρόζ εδώ. Είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε ωραίο blending. Και από εδώ. Βάζω και λίγο εδώ και περνάω πάρα πολύ ελάχιστα όσο έχει το πινέλο. Να πάρει έτσι λίγο, να μην είναι μπεσκέτο, να πάρει έτσι λίγο το χρώμα της υγείας. Βάζουμε ακριβώς το κόκαλο, χωρίς υπερβολές, είναι και πολύ έντονη η συγκεκριμένη λάμψη, λατρεμένη. Και εδώ. Και εδώ. Τονίζω εδώ. Κοιτάτε αυτή τη ωραία που φαίνεται, βλέπετε. Και λίγο εδώ. Το οποίο και τι κάνω με τη συγκεκριμένη λάμψη. Βάζω και με το χέρι βέβαια, στο βάλω εγώ με το χέρι, στο κάτω μέρος εδώ είναι λίγο έντονη, οπότε θέλει και εδώ μέτρο, απλά βγαίνει πιο βραδινό. Απλά να σας εξηγήσω, αυτό μπορούμε να το κάνουμε και πρωί, βέβαια με όχι τόσο τραβηγμένη γραμμή μπλε. Μπορεί να είναι μέχρι εδώ πέρα, είναι πάρα πολύ ωραίο, δηλαδή ουσιαστικά φαίνεται μια γραμμή μπλε να βάλετε και μια μάσκαρα, είναι μια χαρά. Από εκεί πέρα, για πιο όσο προσθέτουμε λάμψεις και το κάνουμε πιο εντυπωσιακό, καταλαβαίνετε ότι είναι και πιο βραδινό. Λοιπόν, οπότε για πιο βράδυ και για πιο εντυπωσιακό, κοιτάξτε αμέσως πως έδωσε το βάθος και δεν φαίνεται flat, γι' αυτό κάνουμε και το βάθος εδώ πέρα στο μάτι και τονίζουμε κατά το τόξο και μπορούμε να βάλουμε και εδώ. Πώς ήταν πριν και πόσο ωραίο και εντυπωσιακό γίνεται τώρα. Και μπορούμε να βάλουμε και απειροελάχιστη εδώ, στο κέντρο. Κοιτάξτε να δείτε αμέσως τι γίνεται. Και μπορείτε να δείτε τη διαφορά στο ένα μάτι και στο άλλο. Κοιτάξτε. Μπαίνει πάρα πολύ εύκολο και πολύ εντυπωσιακό. Πάμε λοιπόν και στο άλλο μάτι. Εδώ, ακριβώς στο κέντρο. Κοιτάξτε να δείτε διαφορά. Κοιτάξτε να δείτε τι ωραίο τικρατάρισμα. Κοιτάξτε εδώ, το βλέπετε. Βάζουμε το περίγραμμα. Εμένα μου αρέσει να μεγαλώνω λίγο τα χείλια μου και αυτό θέλει προσοχή, κορίτσια μου. Το πάω, δεν περνάω τη συγκεκριμένη, βλέπετε, τη γραμμή αυτή που έχει τονιστεί κιόλας και με τη λάμψη. Και το φινάλο μας είναι το κραχιό. Πολύ ωραίο, σταθερό, μάτι. Πάλι με τη συγκεκριμένη λάμψη, να δώσω, κοιτάξτε να δείτε τι ωραίο που θα φανεί, να δώσω εδώ, δηλαδή πάλι με το δάχτυλό μου. Ξέρω ότι τρελαίνεστε γι' αυτά, γιατί είναι όλα αυτά που βλέπετε και όλα αυτά που με ρωτάτε. Και είδατε όμως πόσο απλά είναι. Λίγη φαντασία θέλει, με ένα προϊόν έχουμε αλλάξει όλο το make-up. Και το κάναμε πιο δροσερό και πιο καλοκαιρινό. Τελειώσαμε για σήμερα, αλλά μην ξεχνάτε να μου στέλνετε μηνύματα για να μου δίνετε ιδέες για τα επόμενα βιντεάκια μου στο YouTube κανάλι και στο Facebook. Φιλιά!